Φίμ, να τους καλημερίσουμε. Μας ακούτε τώρα, γιατί είχαμε ένα προβληματάκι με τον ήχο. Καλημέρα εσείς, σας ακούμε κανονικά. Καλημέρα από την Ηλιούπολη. Είμαστε εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως. Έχω μαζί μου τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος θα ήθελε να κάνει το δικό του σχόλιο σχετικά με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζεύγη. Πατέρα Σεραφείμ, ο λόγος εσάς. Χαίρετε Θεοδοσία, χαιρετώ και όλους τους συνεργάτες σας. Καλή σας μέρα. Τα σχόλια πολλές... Να είστε καλά. Τα σχόλια πολλές φορές δεν έχουν αξία όταν τα γεγονότα μας βάζουν μπροστά σε καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε και κανένας δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις αποφάσεις της κυβερνήσεως. Το πρόβλημά μας είναι τα παιδιά. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά που διαβάζουμε συνεντεύξεις και αφηγήσεις ανθρώπων από το χθες στην Αυστραλία, στην Αμερική, που βίωσαν πραγματικά πολύ δύσκολα την ανάπτυξή τους μέσα σε συνυπάρξεις τέτοιες. Δύο ανδρών, δύο γυναικών ή και άλλων πραγματών που μας σοκάρουν να τα σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήθελε η κυβέρνηση, αυτό έκανε. Άλλωστε... Αυτό το μεγάλο όμως, αν ήταν δύσκολο για αυτά τα παιδιά, πάτερ, δεν θεωρείτε ότι είχε να κάνει με την υπόλοιπη κοινωνία και την αποδοχή των παιδιών αυτών? Αυτό δεν θα έπρεπε να δουλέψουμε? Να δουλέψουμε μια κοινωνία που θα τα αγκαλιάζει εξίσου, που δεν θα φέρεται ρατσιστικά? Μην είμαστε υποκριτές. Οι άνθρωποι, τα ετερόφυλα ζευγάρια, χρησιμοποιούμε και αδόκιμους όρους, που περιμένουν να υιοθετήσουν παιδιά, είναι χιλιάδες. Και τα παιδιά που δίνονται σε υιοθεσία δεν είναι τόσα πολλά. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε ανάγκη και δεν υπάρχει ανάγκη. Αυτό είναι γεγονός, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, μέσα από εκεί να γνωρίζω κάποια πράγματα που αφορούν, ας πούμε, στην αναδοχή, επειδή τα ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν θέλουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουν μωρά, θέλουν να τα πάρουν από την αρχή στην αγκαλιά τους. Τα μεγαλύτερα παιδιά, πολύ λίγοι άνθρωποι δέχονται να μπουν στη διαδικασία της αναδοχής, να ξεκινήσουν και να μην ξέρουν αν αυτό το παιδί τελικά θα υιοθετηθεί, αν θα έρθει στην οικογένειά του. Σύση, και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ναι, αλλού, αλλού το για πάω την υιοθεσία, να μου. Λέω. Ναι, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολλά τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Είναι δηλαδή αυτό που λέει ο πάτερ έχει δίκιο. Δεν είναι ότι υπάρχουν παιδιά για υιοθεσία που περισσεύουν και δώσανε στα ετερόφυλα ζευγάρια και περισσεύουν τώρα και θα πάνε και στα ομοφυλοφιλόφυλα. Ομοφυλόφιλα, όπως ακούγεται, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά στην αναδοχή υπάρχει σοβαρό θέμα, πάτερ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι λίγο μεγαλύτερα και που δεν βρίσκουν οικογένειες για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, λοιπόν. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Βεβαίως. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό με την αναδοχή ή την υιοθεσία από ανθρώπους του ιδίου φύλου. Γιατί πάλι την ίδια αντίληψη θα έχουν και αυτοί. Είναι κοινωνικό θέμα αυτό που λέμε, που λέτε, δηλαδή το να πάρουν ένα παιδί και να το μεγαλώσουν όπως θέλουν. Γιατί δηλαδή τα ετερόφυλα ζευγάρια θα έχουν διαφορετική άποψη από δύο άντρες ή δύο γυναίκες σε αυτό το θέμα? Όλοι θα θέλουν μωρά, να τα φτιάξουν όπως θέλουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί θέλουμε να γίνουμε γονείς ή θέλουμε να γίνουμε ιδιοκτήτες. Μα αυτό παιδιών. Δεν αφορά όμως την... Εκεί είναι το πρόβλημά αυτό μας. Αυτό δεν αφορά την σεξουαλική προτίμηση. Όλοι. Αυτό αφορά τον άνθρωπο, πάτε. Σίγουρα, ναι, αυτό σας είπα. Αυτό σας είπα. Αυτό σας είπα. Προηγουμένως σας είπα ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα αναφερόμενος γενικά στην κοινωνία. Ναι. Που λέτε ότι δεν θέλουν μεγάλα παιδιά. Γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αγάπη αδιάκριτα. Δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αγάπη για την αγάπη. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αγάπη ικανοποιώντας τα δικά μας θέλω. Το κριτήριο, εκεί λοιπόν όμως, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Για τους ανθρώπους που αποφασίζουν να δώσουν, τους υπεύθυνους, έτσι, που λένε ότι μια οικογένεια είναι κατάλληλη ή ένας άνθρωπος, γιατί υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες, πάτερ. Ναι, όλα αυτά λοιπόν είναι μια... Δεν είναι ένα παιδί. Δεν θα έπρεπε το κριτήριο να είναι η αγάπη, η αφοσίωση ή το βιωτικό επίπεδο, αν μπορεί να σας ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ανάμεσα σας, στους συνεργάτες σας, στην κοινωνία, έχουμε ακούσει την αγάπη να κυκλοφορεί σε στόματα, σε θρανία γραμμένη, σε τείχους παντού. Την ώρα όμως που η αγάπη έρχεται να γίνει θυσία, η αγάπη έρχεται να γίνει καταπάτηση του εγώ, τότε πάμε στο δικηγόρο για διαζύγιο.
Δηλαδή, το πρόβλημα μας είναι πραγματικά κάπου αλλού. Έχουμε έλλειψη αγάπης. Αυτό βέβαια. Έχουμε έλλειψη αγάπης. Θεωρείτε... Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Ναι, 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 γενικό το θέμα. Είναι νομοσχέδιο, βέβαια, αυτό που συζητάμε. Φυσικά, okay, φυσικά. Μα έχουμε φύγει, νομίζω, από το νομοσχέδιο. Αλλά πώς αυτό σχετίζεται? Το νομοσχέδιο ήρθε, τελείωσε. Το πρόβλημα είναι γενικότερο και εκεί λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε ένα παιδί να το τραβάμε από το χέρι στην παιδική χαρά. Ωραία. Τότε μπορεί να το βρούμε. Θέλουμε ένα παιδί που θα είναι με ειδικά προτερήματα ανάγκες, εννοώ, και εμείς έχουμε τόσο αγάπη που θα το πάρουμε. Είτε ομοφιλόφιλοι, είτε μονογονείς, είτε ετεροφιλόφιλοι. Άρα, πατέρα Σεραφείμ, τι γίνεται? Να ρωτήσω κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο την θέση σας. Σας σέβομαι πάρα πολύ και γενικά είμαι ένας άνθρωπος, που ακολουθεί την Εκκλησία. Και η προσευχή για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά τα διδάγματα αισθάνομαι ότι διαφοροποιούνται από ιερέα σε ιερέα, από εκκλησία σε εκκλησία. Δεν ξέρω, έχω συναντηθεί και με κάποιους φωτισμένους ανθρώπους. Όχι, αυτό δεν είναι έτσι. Όχι. Τα διδάγματα είναι παντού τα ίδια. Οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Πώς μεταφράζονται όμως από τον καθένα? Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, αυτή η θέση η δική σας δεν αφορά και όλους εμάς, εμένα ας πούμε, που είμαι μια διαζευγμένη μητέρα, που δεν οραματίστηκα αυτό για τη ζωή μου, δεν παντρεύτηκα σκεπτόμενη ότι θα διαλυθεί ο γάμος μου, ότι θα μείνω με δύο παιδιά και όλο αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν πέρασε από το μυαλό μου όταν έκανε οικογένεια. Φαντάζομαι όλες οι γυναίκες που έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Άρα, αυτό που μας λέτε τώρα... Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Ναι, αλλά με έφερε εκεί η ζωή. Η ζωή με έφερε εκεί. Δεν ήταν εύκολο, αλλά συνέβη. Αυτό λοιπόν είναι για τη δική μου οικογένεια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη. Σημαίνει κάτι? Είναι μειονεκτή η δική μου οικογένεια απέναντι σε κάτι? Θα έπρεπε εγώ να... Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας μίλησα για την αγάπη γενικά. Ναι. Το πώς εσύ, αγαπητή μου Θεοδοσία, μπορείς αυτό το αγαπητή που σου λέω εγώ να το κάνεις πράξη, είναι θέμα θυσιαστικό από μέρους σου. Εσύ θα πρέπει να δώσεις περισσότερο αγώνα. Εγώ θα πρέπει να δώσω περισσότερο αγώνα στο να κάνω την λέξη πράξη. Εγώ ρωτάω εσείς, σαν πατέρας, πώς με αποδέχεστε? Είναι λάθος το ερώτημα. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Σας αποδέχομαι σαν παιδί του Θεού, όπως αποδέχομαι όλους τους ανθρώπους. Πολύ όπως αποδέχομαι ωραία. Τους, γιατί δεν αποδέχεστε ομοφιλόφιλους, τους ετεροφιλόφιλους, τους... Άρα αποδέχεστε τους ομοφιλόφιλους, είναι μέσα στην αγκαλιά σας, μπορούν να έρθουν σε εσάς, να κοινωνήσουν, να έρθουν στην εκκλησία. Αυτό που δεν αποδέχεστε είναι η ένωσή τους. Όχι. Αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε είναι να αναπτύσσονται παιδιά σε αφύσικες συνυπάρξεις. Η ένωσή τους είναι δικαίωμά τους. Δεν μπορούμε να έρθουμε απέναντι στα δικαιώματα και να πούμε... Δεν θα κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Και το να πούμε στην εξομολόγηση... Ο όρος γάμος, αγαπητή Θεοδοσία, στην ελληνική γλώσσα έχει σημασιολογία. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν σε δύο ομοφιλόφιλους να αποδίδεται αυτός ο όρος. Μα έχει και νομικές προεκτάσεις. Έχω πει πολλές φορές ότι η ανικανότητα της ελληνικής πολιτείας να έχει αντιμετωπίσει θέματα των πολιτών της μας έφερε στο να αλλάξουμε την ετυμολογία, τη σημασιολογία των λέξεων. Δεν μπορεί να υπάρχει οικογένεια μέσα σε ένα... σε μία συνύπαρξη δύο γυναικών. Γιατί δύο γυναίκες δεν μπορεί να παράγουν γένος. Άρα το σπίτι τους, ο οίκος τους, δεν βγάζει γένος. Δεν μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις που έχουν απόλυτη σημασία όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Εγώ να σας εντάξει, καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία ευθύνεται για την αμάθεια των Ελλήνων της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, ο Ράλης, Θεός χωρέστονε, ξεκίνησε την καταστροφή της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα τα παιδιά μας δεν μιλάνε ελληνικά, γράφουνε γκρίγκλις. Ωραία, και μιλάνε πολύ καλά αγγλικά. Στην ουσία, πατέρα, εγώ αναρωτιέμαι, ένα παιδί που είναι σε ένα ίδρυμα, εσύ δώσατε να παραμείνει να μπει σε μια οικογένεια αυτού του τύπου, αυτό ρωτάω. Θα σας επαναλάβω. Τελειώσανε οι οικογένειες
οι κανονικές, ώστε να χρειάζεται να έχουμε κι άλλους. Δεν είναι τα παιδιά σε οικογένειες. Παιδιά στα ιδρύματα είπαμε γιατί είναι. Γιατί δεν τα θέλουν, επειδή μεγάλωσαν, επειδή τους λείπει ένα χέρι, επειδή έχουν διανοητική καθυστέρηση. Δεν θα τα πάρουν αυτά ούτε οι ομοφιλόφιλοι. Μπορώ να ρωτήσω αυτό κάτι. Το ξέρουμε, πώς το προεξοφλείτε. Όσον αφορά αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν τα παίρνουν οι ετεροφιλόφιλοι. Ένας ξέρω ότι έχει πάρει δύο τέτοια παιδιά. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά δουλέψει με παιδιά, δηλαδή πολύτεκνες οικογένειες, τις θεωρώ πολύ πιο εύκολα να πάρουν μέσα στην ομάδα των παιδιών τους ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, παύλα προτερήματα, παρά οποιονδήποτε άλλο. Τώρα, είμαστε υποκριτές έτσι. Γνωρίζουμε όλοι μας ποια είναι η ζωή, το gay life που έχουμε στην κοινωνία ως μόδα. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα είναι εύκολο σε κάποιους ομοφιλόφιλους να χαλάσουν τη ζωή τους, την καλοπέρασή τους, τη διασκέδασή τους, τα ταξίδια τους, την Ήμπιζα και τη Μύκονο για να γίνουν ιδιοκτήτες παιδιών. Θα δείτε τα αποτελέσματα. Σε λίγα χρόνια, όπως τα έχουμε δει και με το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι. Δεν έχουν γίνει πάνω από 400 σύμφωνα στη χώρα και από αυτά πιστεύω πως έχουν ήδη διαλυθεί περισσότερα από τα μισά. Πάντως, αυτός ο νόμος δεν έγινε για σε λίγο. Αυτός ο νόμος δεν έγινε για να δούμε πώς θα γίνει. Αφού δεν θα τα θέλει κανείς αυτά τα παιδιά, Παύλο μου, ούτε ο νόμος έγινε για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός του Ξανθό Μπούμπουρα και του Τριτοδεύτερου Συμβούλου. Έτσι, ένας εγωισμός ήταν, τίποτα άλλο. Αυτός ο νόμος έγινε για να ικανοποιηθεί ένας εγωισμός. Και θα το πληρώσει η ελληνική κοινωνία, γιατί δεν έχουμε ικανούς πολιτικούς. Πάτερ, με ακούτε. Μία ερώτηση εγώ θα ήθελα να σας κάνω. Πολύ καλά. Αυτά τα παιδιά, αυτών των ζευγαριών, η Εκκλησία πώς θα τα δεχτεί και γιατί σας ρωτώ. Γιατί αύριο κάποια από αυτά τα παιδιά θα έρθουν να παντρευτούν, να βαφτίσουν ενδεχομένως. Πώς θα τα αντιμετωπίσει η Εκκλησία τα παιδιά για αυτόν τον ζευγαριών? Μισό λεπτό, να πάμε λίγο στην κατανόηση του ερωτήματός σας. Τα παιδιά αυτών των ζευγαριών, όσο είναι παιδιά υπό την ευθύνη των γονέων τους, η Εκκλησία θα αποφασίσει πώς θα τα αντιμετωπίσει εν συνόδο. Άρα δεν έχει αποφασίσει. Η λογική όμως λέει ότι όταν δύο άνθρωποι βγάζουν τον εαυτό τους έξω από την Εκκλησία επιλέγοντας να κάνουν κάτι το οποίο είναι αντιευαγγελικό, πώς το παιδί τους θα γίνει μέλος της Εκκλησίας όταν οι ίδιοι δεν είναι πια? Αυτό ισχύει για όλους όσους έχουν κάνει πολιτικό γάμο. Άντρες, γυναίκες και ό,τι τέλος πάντων θα μας έρθει από το νομοσχέδιο. Θέλετε να πείτε ότι στο παρελθόν. Γιατί ο νηπιοβαπτισμός. Ζευγάρια που έχουν κάνει πολιτικό γάμο δεν έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους. Για ετερόφιλα ζευγάρια μιλάω. Δυστυχώς, τα ζευγάρια που έχουν κάνει πολιτικό γάμο έχουν βαφτίσει τα παιδιά τους. Αλλά η προσωπική μου άποψη, και γι' αυτό χρησιμοποιώ την ώρα δυστυχώς, όταν έχεις αρνηθεί το γάμο, σημαίνει πως έχεις φύγει από την Εκκλησία. Άρα πώς λοιπόν βάζεις το παιδί σου στην Εκκλησία? Δηλαδή, επειδή οι γονείς επέλεξαν βαφτίσεις, αυτό που επέλεξαν και τα παιδιά είναι δεν το είναι ίδιο. Επιλογή, δεν μπορούν να παντρευτούν στην Εκκλησία. Όχι. Δεν είναι επιλογή. Άρα... Συγγνώμη, λέω, επιλέγουν ναι. Μιλάμε γονείς... για τους ετεροφιλόφιλους, μιλάω. Μιλάω για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ για τα ομόφυλα σας ρώτησα. Τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών που ενδεχομένως να έρθουν αύριο στην Εκκλησία να θέλουν να παντρευτούν, να θέλουν να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν μόνοι τους, θα τα φέρει κάποιος. Ποιος θα τα φέρει? Να παντρευτούν. Βλέπω τα παιδιά όταν θα έρθει η ώρα τους να παντρευτούν. Ωραία. Τα παιδιά όταν θα έρθει η ώρα τους να παντρευτούν θα έχουν ενηλικιωθεί, θα έχουν άποψη, θα έχουν κατηχηθεί, θα έχουν τα ίδια επιλέξει να γίνουν ή να μην γίνουν μέλη της Εκκλησίας, ώστε να έρθει η ώρα να τελέσουμε το μυστήριο του γάμου. Δώστε μου λίγο να σας πω κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάζουμε πριν από αυτά τα ερωτήματα. Να ολοκληρώσουμε, πατέρα. Ωραία. Μάθε κι εσύ κι εγώ και ο καθένας μας τι είναι ο γάμος, τι είναι η βάφτιση. Θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί το κάνουμε? Όλα τα κάνουμε γιατί γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και για το πανηγυράκι πριν και μετά. Γιατί είναι μυστήριο ο γάμος, το ξέρουμε? Όχι. Γιατί είναι μυστήριο η βάφτιση, το ξέρουμε? Όχι. Όσοι δεν το ξέρουν, δεν πρέπει να το κάνουν. Και η Εκκλησία έχει ευθύνη που δεν έχει πει ένα stop. Ποιος είσαι, από πού ήρθες,
Ξέρεις τι είναι ο γάμος, γιατί να τον κάνεις. Έρχονται να σε ραντίσουν οι λεχόνες από φόβο και όχι από γνώση. Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εκεί λοιπόν πατέρα, παρακαλούμε τον Άγιο Χαράλαμπο που τον φιλοξενούμε στο ναό μας μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, το λείψανό του που ήρθε από το Άγιον Όρος. Παρακαλούμε λοιπόν τον Άγιο Χαράλαμπο να δίνει χαρά στους ανθρώπους και όλοι να λάμπουμε από χαρά. Ελάτε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Χαράλαμπο και να τον παρακαλέσουμε εκείνος να δίνει την χαρά σε όλους μας. Ας κρατήσουμε γιατί αυτό. Αν τα αφήσουμε απάνω μας, σε όλους μας, θα τα κάνουμε πάλι προβλήματα. Αν δεν αφήσουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας. Να είσαι καλά, Θεοδοσία μου, και όλοι εσείς. Ευχαριστώ και τον Οδυσσέα εδώ και τους συνεργάτες απέναντι που είναι πίσω από τις κάμερες. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αν κατάλαβα καλά, αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν είναι αποδεκτά μέχρι να φτάσουν στο σημείο τα ίδια να πάρουν τις αποφάσεις, δηλαδή να μέχρι να είναι. Εντάξει, θέλουμε περισσότερο χρόνο σαν κοινωνία. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν έρχεται η αλλαγή με σηκωμένα δάχτυλα. Κατάλαβες. Θέλει άλλου τύπου κουβέντα, σίγουρα, άλλου τύπου ενσυναίσθηση, προσέγγιση. Θέλει φροντιστήριο σε όλους μας ίσως, όχι μόνο στους βουλευτές που θα ψηφίσουν. Και ο πολιτικός γάμος όταν πέρασε ανθρώπους. Τη δεκαετία του 80, πολλές πάρα πολλές αντιδράσεις. Ποιος το συζητάει. Πάμε να βάλουμε τον Πραξιτέλη στην παρέα μας, γιατί έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο μας. Πραξιτέλη μου, καλημέρα. Καλημέρα.